Δουλαγωγεί τη σάρκα και ελευθερώνει την ψυχή.
ηγεμονεύει. Η καρδιά αναφλέγεται. Η ψυχή αναπτερώνεται. Ο ένθεος πόθος κορυφώνεται. Με τη βακτηρία του σταυρού ο εχθρός κατατροπώνεται. Τα βέλη του συντρίβονται, οι ενέδρες του φανερώνονται. Η αδιάλειπτη ευχή του Ιησού γίνεται αλεξιτήριο των δαιμονικών τόξων. Οι επιθέσεις φοδρές, οι μάχες σκληρές, η θεϊκή συμπαράσταση αμέριστη, οι νίκες ένδοξες, ο διαρκής προστήρας, ο φλογερός μαχητής αναδεικνύεται και βαθίζει ριζοτόπος των παθών, διατηρεί αλόβητο τον κατοικών, προσεκίζει το καθομοίωση, πληρούνται έντερων χαρισμάτων, κοσμήτη κορυφαίων αρετών, ακτινοβολεί η ζωή του, ελκύει το όνομά του. Η προσέλευση ανθρώπων αθρώα, η αναζήτηση συμβουλών καθημερινή, η ίαση ασθενών συχνή, η αγάπη διάχυτη, εγγράμματη και αγράμματη, λαϊκή και μοναχή, απλοϊκή και βασιλής, προστρέφω στο φωτοειδή στήλο των αρετών, στο θεοχαρίτο το σκέπος της ερήμου, διδάσκονται τις εφόδους των δαιμόνων, την αυτόητη αντιμετώπιση τους, την αρρωγή του Ιησού, τα προβλήματα λύνονται, η ψυχή τους καλλινεύει, η καρδιά τους εφραίνεται, στην πίστη στηρίζονται. 20.000 μοναχοί χειραγωγούνται άριστα, νουθετούνται αλάθητα στο δρόμο της άσκησης και της θέωσης από τον Άγιο Αντώνιο. Όσιος Αντώνιος στην ησυχία και στη μόνωση, με υπομονή και επιμονή, με αυτοπιθαρχία και αυτοκριτική, περνάει από την αυτογνωσία στη θεογνωσία, δέχεται θεϊκές ελάψεις και ο αγράμματος όσιος αποκρούει εύστροφα φιλοσόφους, κατατροπώνει εύστροφα αιρετικούς, υπερασπίζεται δυναμικά την πίστη, γίνεται καθηγητής της ερήμου, αλλά και εργάτης της κοινωνίας, πρόκριτος των μοναστών, αλλά και κανόνας αρετής της οικουμένης. Το 356 μετά Χριστόν, ο Μέγας Αντώνιος τερματίζει τη γήινη αγωνιστική νικηφόρα πορεία του. Σε ηλικία 105 χρονών, ο πολιστής της ερήμου γίνεται οικιστής της Βασιλείας των Ουρανών. Εκεί εφραίνεται άλυπτα, ασταμάτητα και ενδυγχάνει και προσεύχεται αδιάλειπτα, αδιάλειπτα. Προσβιών υπέρ ημών προς την Αγία Τριάδα. Ας έχουμε την ευλογία και την ευχή του. Αμήν. Thank you.